Αισθημάτω ότι έχετε αυτή την, θα έλεγα, την διάθεση να είστε κοντά σε αυτό το μεγάλο θέμα που είναι η αντισυσμική προστασία και η προστασία γενικά της ζωής και της ασφάλειας του πολιτών. Η δικιά μου η ομιλία θα είναι λίγο διαφορετική και θα προσφέρει, υποθέτω, κάποια στοιχεία για τη συζήτηση στη συνέχεια. Θα μπορούσα να συνηγορήσω στο μεγαλύτερο βαθμό στις διαπιστώσεις που έκανε ο υποψήφιος περιφερειάρχης, παρόλο που θα βάλω κάποια θέματα σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες, τις λύσεις κατά κάποιο τρόπο την οποία παρουσίαζε, ότι τέλος πάντων οι αιτίες είναι αυτές. Οι διαπιστώσεις είναι αυτές πάντως. Και για τις αιτίες και θα δούμε ότι τα θέματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα και νομίζω ότι αυτό που θα προσπαθήσω μέσα στα 15-20 λεπτά να σας παρουσιάσω θα σας δώσουν τη δυνατότητα και να το δείτε ίσως λίγο και από μια άλλη οπτική γωνία. Όταν λέμε ασφάλεια ζωής και περιουσίας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν αφορά μόνο κτίρια. Αφορά όλο το πνεύμα, αφορά, όπως βλέπετε, όλο το πνεύμα των υποστηρικτικών δικτύων μιας πόλης. Μπορεί δηλαδή κάποια κτίρια να μην έχουν πάθει ενδεχομένως κάποιες υποζημιές, παραδείγματος χάρη το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά η πρόσβασή του να είναι λοιπόν αδύνατη για άλλους λόγους. Επομένως, όλο το θέμα πρέπει να το βλέπουμε και όταν αφορά ένα δομικό ιστό, μια πόλη, πρέπει να βλέπουμε τα θέματα της προστασίας σφαιρικά, με όλα τα λοιπόν δίκτυα τα οποία υπάρχουν μέσα. Θα ήθελα να πω προηγουμένως ότι στην Ευρώπη γίνονται πολλές προσπάθειες τελευταία και γίνεται και η αναμόρφωση και η βελτίωση του Ευρωκώδικου. Ο Ευρωκώδικας σε μεγάλο βαθμό έχει εφαρμοστεί ο ισχύον και στην Ελλάδα με όλες τις δυσκολίες, αλλά όχι στον βαθμό που θα έπρεπε. Είναι παράλογο και είναι παράδοξο το ότι δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει. Οι μηχανικοί που είναι εδώ ξέρουν τους λόγους και εσείς το ίδιο. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια που αλλάζουμε σε πολλά σημεία και τον βελτιώνουμε πάρα πολύ τον Ευρωκώδικα, ο οποίος γίνεται ίσως ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος που υπάρχει προς τον κόσμο, και δεν είναι τυχαίο ότι χώρες όπως της Ασίας, παραδείγματος χάρη, στα τεχνικά τους έργα χρησιμοποιούν τον Ευρωκώδικα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Σας δείχνω αυτό το χάρτη, γιατί αυτός ο χάρτης είναι από προσπάθειες που γίνονται ερευνητικές από όλους τους φορείς στην Ευρώπη, που συμμετέχουν τέλος πάντων, που δείχνουν τη σεισμικότητα με όρους επιτάχυνσης, δηλαδή που τους καταλαβαίνουν εμείς λοιπόν οι μηχανικοί. Βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι κατακόκκινη. Έχουμε την πρωτιά σε κάτι, στην Ευρώπη τουλάχιστον. Αλλά αυτό το οποίο είναι επίσης κάτι που πρέπει να το δούμε, και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος ευρωβουλευτής εδώ, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει, είναι ότι το κόστος μιας κατασκευής, αν δεχτούμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να τύχουν του ίδιου επίπεδου προστασίας, το κόστος που επομίζεται η Ελλάδα, ο Έλληνας, που ζει στο κόκκινο, σε σχέση με το κόστος για το ίδιο επίπεδο λοιπόν ασφάλειας στη Βόρεια Γερμανία, είναι κατά 15 και καμιά φορά 20% μεγαλύτερο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή θέλει να δώσει ισότητα πλήρη στους πολίτες, πρέπει να δει και το θέμα αυτό. Ότι το κόστος εδώ είναι μεγαλύτερο. Δεν θα μιλήσω για την κυρίως ειδικότητά μου που είναι της εδαφοδυναμικής και της γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής. Αυτό, με το χάρτη αυτό μπορείτε να καταλάβετε απλά ότι για κάποιον σεισμό, για κάποια διαδικασία σεισμικής διάγεσης, η κατανομή της επιτάχυνσης, δηλαδή του φορτίου πάνω στις κατασκευές, διαφοροποιείται από θέση σε θέση και λόγω
διαφόρων θεμάτων που αφορούν την απόσταση από το ρήγμα κλπ. Αλλά και κυρίως λόγω των τοπικών εδαφικών συνθήκων. Επομένως, η διαδικασία με την οποία μπορεί να εκτιμηθεί το σεισμικό φορτίο, την κατέχουμε πια απολύτως, δεν σημαίνει ότι έχει περάσει μέσα στον αντισεισμικό κανονισμό της Ελλάδας. Παραδείγματος χάρη, στη Θεσσαλονίκη έχουμε τον ίδιο σεισμικό συντελεστή, πράγμα το οποίο είναι κεφαλαιώδες λάθος. Και δεν μπορεί να το αλλάξει η ελληνική πολιτεία από τότε που έγινε ο τελευταίος λοιπόν αντισεισμικός κανονισμός, σε αντίθεση με τον ευρωκώδικο. Γιατί υπάρχει το περίφημο εθνικό παράδειγμα. Επιπτώσεις λοιπόν σεισμών. Πριν πω στο σχολιασμό αυτών καθεαυτών διαφόρων μικρών λοιπόν θεμάτων, γιατί είναι τόσο μεγάλο το όλο λοιπόν πρόβλημα που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μέσα στα 15-20 λεπτά, θέλουμε να δούμε με εφαρμογή τη Θεσσαλονίκη από μελέτες που έχουν γίνει επιλεκτικά παραδείγματα σε φυσικές απώλειες, δηλαδή σε δομικές λοιπόν βλάβες, σε εκτιμήσεις πιθανών απολειών για τα σενάρια σε θέματα ανθρώπινης ζωής ή τραυματισμών, εκτίμηση άμεσων ανακών, παραδείγματος χάρη άστεγη, και δεν θα μιλήσω για τις οικονομικές, γιατί είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, απλώς θα κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Όλα αυτά μαζί πάντως πρέπει να τα βλέπουμε ως πολιτεία, ενδεχομένως δεν αφορούν τον κάθε μεμονωμένο λοιπόν πολίτη που κοιτάζει πρώτα και καλά κάνει την οικογένειά του και τον εαυτό του, αλλά όπως θα το σχολιάσω και στη συνέχεια, το είπε λίγο και ο φίλος λοιπόν ο Λεκίδης, ότι όταν κάνουμε παρανομίες και στα σπίτια μας, εμείς φταίμε. Δεν φταίει λοιπόν η πολιτεία και αυτό δεν πρέπει να το κρύβουμε κατά το καλό. Ένα παράδειγμα ενός σεναρίου για τη Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, όχι και για τους γύρω-γύρω λοιπόν Δήμου. Όταν λέμε κόκκινα 4% δεν σημαίνει ότι είναι καταρρεύσεις. Απλώς είναι πολύ σοβαρές λοιπόν ζημιές. Και όταν λέμε λοιπόν κίτρινα γίνονται με κάποια συγκεκριμένα λοιπόν κριτήρια. Το σίγουρο είναι ότι ο σεισμός του 78 δεν θα επαναληφθεί με την ίδια ένταση. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε την πόλη, πρέπει να τη σχεδιάσουμε με υψηλότερα σεισμικά φορτία. Αυτό το δείχνουν όλες λοιπόν οι μελέτες. Θα πρέπει να πάμε σε επιταχύσεις της τάξης του 30% του G. Με ένα σενάριο το οποίο είναι ένα σεισμός, ό,τι βλέπω δυστυχώς πάλι έχει αλλάξει, δεν πειράζει, ένα σεισμός γύρω στο 6 στην περιοχή της Ασσύρου, έχει δώσει η περιοχή αυτή το 1905 έναν μεγάλο σεισμό για την πόλη. Βλέπετε την κατανομή αριστερά των σοβαρών βλαβών, δεξιά από τις μικρές και τις βλάβες, και πώς κατανέμονται μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εκτιμούμε με τα σενάρια αυτά ότι οι θάνατοι θα είναι αυτοί που βλέπετε στο αριστερό σχήμα και οι τραυματίες σε αριθμούς αυτοί που θα είναι στο δεξί, και ταυτόχρονα βλέπετε και την κατανομή τους στον χώρο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά λοιπόν τραυματίες, πρέπει να εξυπηρετηθούν από τα αντίστοιχα νοσοκομεία, τα οποία πρέπει να βρίσκονται όσο πιο κατά γίνεται εκεί, διότι ο χρόνος στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε τους αστέγους σε λοιπόν αριθμούς. Όταν λέμε τους αστέγους εννοούμε αμέσως μετά τον σεισμό, δεν εννοούμε κάποιες μακροχρόνιες καταστάσεις, και πάντα για το σεισμικό σενάριο το οποίο βλέπετε εκεί, δηλαδή ένα σεισμός περίπου στα βόρειο-δυτικά της Θεσσαλονίκης, περίπου εκεί όπου έγινε το 1905 της Ασσύρου. Και όταν λέμε άστεγοι δεν σημαίνει ότι εξαναγκάστηκαν να γίνουν άστεγοι επειδή το κτίριο στο οποίο μένουν έπαθε ζημιές. Μπορεί η εξυπηρετικότητα του κτιρίου αυτού από τα υπόλοιπα δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, λοιπόν, ηλεκτρικής λοιπόν, ενέργειας κλπ. Δεν υπάρχει. Άρα αναγκάζονται να το αφήσουν γιατί ακριβώς δεν εξυπηρετούνται συνολικά. Αυτό το θέμα επίσης είναι πολύ σοβαρό, το οποίο σπανίως το εξετάζουμε σφαιρικά. Αν θέλουμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το δίκτυο, το οδικό δίκτυο και βασικά οι γέφυρες. Στην περιφερειακή οι γέφυρες για ένα αντίστοιχο σενάριο θα είναι σχετικά σε πολύ καλή υποκατάσταση, αλλά θα υπάρχουν αρκετές γέφυρες κρίσιμες, παραδείγματος χάρη λοιπόν στα Μυτιλινάκια, αυτή η γέφυρα που πάει προς τα Γιαννιτσά και την Έδεσα,
ή προς το Λαγκαδά, και μία πολύ κρίσιμη, αστεία γέφυρα, αλλά πολύ κρίσιμη, είναι αυτή που περνάει πάνω από τον Ανθιμούντα και πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο δηλαδή κινδυνεύει να εξυπηρετείται από άλλη είσοδο και όχι από τη βασική, γιατί αυτή η μικρή γεφυρίτσα εκεί που είναι δίπλα από το που λοιπόν, περνάμε το, και τον Ανθιμούντα είναι από τις πιο λιποντροτές. Δίκτυο ίδρυψης επίσης θα έχει διάφορες υποζημιές, τις οποίες σε μελέτες που έχουμε λοιπόν κάνει για κάποια σενάρια τις έχουμε εντοπίσει το, και το που θα είναι. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΙΑΔ μπορεί να ξέρει το τι να κάνει. Αν το κάνει είναι άλλη ιστορία. Και τα στοιχεία αυτά τα έχει. Το ίδιο για το δίκτυο λοιπόν πυρόσβεσης. Όπου βλέπετε τώρα για τα κίτρινα, στην πραγματικότητα έπρεπε να είναι λοιπόν κόκκινα. Είναι οι κρουνοί οι οποίοι δεν θα λειτουργούν και οι φωτιές που θα υπάρχουν αν συνδυαστεί με το δίκτυο το οποίο πια λειτουργεί λοιπόν πλήρως και είναι του φυσικού αερίου. Τα στρατηγικά λοιπόν κτίρια. Έχει γίνει ένας έλεγχος για όλα τα στρατηγικά κτίρια, τα οποία είναι και οι λοιπόν αστυνομικοί σταθμοί και τα κτίρια του Δήμου κλπ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη διαχείριση της σεισμικής κρίσης. Αρκετά από αυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Νοσοκομεία. Στο ΑΧΕΠΑ παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι κάποια από τα κτίρια από το μεγάλο λοιπόν συγκρότημα θα συμπεριληφθούν μια χαρά, παρόλο που έχει χτιστεί σχεδόν στο σύνολό του με, ή με του 59 κυρίως ή και λίγο ίσως με του κάποιο πιο λοιπόν, πρόσφατο, αλλά αυτά τα οποία βλέπετε να είναι κίτρινα ή κόκκινα που δεν υπάρχουν εδώ θα υποστούν λοιπόν ζημιές, με ό,τι σημαίνει αυτό για το νοσοκομείο. Αντίστοιχα υπάρχουν και για άλλα λοιπόν νοσοκομεία. Σας τα έδειξα αυτά απλώς για να σας πω ότι το θέμα της σεισμικής προστασίας δεν αφορά μόνο την κατοικία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο και η πολιτεία και ένας πολιτικός φορέας σαν το ΦΚΕ θα πρέπει, και όχι μόνο, όλοι, θα πρέπει να το βλέπουν σφαιρικά. Φυσικά αυτό σημαίνει χρήματα, για να είμαστε ειλικρινείς. Σημαίνει πολλά χρήματα. Θα αφήσω αυτό το σημείο για να πω σε θέματα προσωρινής υποστέγασης. Ο υπολογιστής, ό,τι είναι πιο σκούρο, φαίνεται ότι οι ανάγκες προσωρινής υποστέγασης είναι πιο μεγάλες. Για τις ανάγκες υποστέγασης μετά από την κρίση, πάλι στα πιο σκούρα, μερικά σκούρα βέβαια είναι και οι πρασινάδες που έχουμε ή το Πανεπιστήμιο, αλλά πάλι ότι είναι πιο σκούρο σημαίνει ότι εκεί έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες υποστέγασης μετά από την κρίση. Αυτό τι σημαίνει, ότι η πολιτεία αρχίζει και αποκτάει μία εικόνα με μελέτες αυτού του τύπου τι τον περιμένει. Και όχι γενικώς και ορίστως ότι η πόλη θα πάει καλά ή δεν θα πάει καλά ή θα πάει λοιπόν μέτρια, αλλά να εντοπιστεί και η ένταση και η χωρική κατανομή. Η προσβασιμότητα προς τα νοσοκομεία. Είναι καλή στο κέντρο της πόλης, γιατί είναι συγκεντρωμένα εκεί τα περισσότερα νοσοκομεία. Όσο απομακρυνόμεθα, δυστυχώς είναι κίτρινα, αλλά αν θα πάτε όσο πιο πάτε προς τα δυτικά και προς τα νότια, προς την Καλαμαριά δηλαδή, οι αποστάσεις από τα νοσοκομεία απομακρύνονται και επομένως η δυσκολία πρόσβασης προς τα νοσοκομεία γίνεται πιο μεγάλη. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Και δεν μιλάμε για τις οδούς, οι οποίες με τα δίπλο-τρίπλο παρκαρίσματα θα έχουν λοιπόν κλείσει και θα μπλοκάρουν όλα, και εκεί είναι θέμα της δικιάς μας ευθύνης ως πολίτης. Στους χώρους λοιπόν συγκέντρωσης και πάλι υπάρχει βέβαια, αλλά οικονομικό λοιπόν κόστος. Το οικονομικό κόστος είναι πάνω απ' όλα, διότι ακόμα και τις μελέτες αυτές να τις πάρει μία λοιπόν πολιτεία, συνήθως οι περισσότερες θα έλεγα, ας το πω λοιπόν, κυβερνήσεις ή υποληθύνοντες, θεωρούν ότι αυτή η ιστορία είναι μια καυτή πατάτα. Διότι το αμέσως επόμενο ερώτημα που θα θέσει ο πολίτης και η κοινωνία είναι ότι πρέπει να το φτιάξεις. Άρα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν χρήματα, επομένως υπάρχει μια τάση, όχι μόνο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, αυτά τα θέματα να είναι λίγο ζεις και να τα βλέπουμε λίγο αποστασιοποιημένα μεν, αλλά στην πραγματικότητα να βάζουμε και το πρόβλημα κάτω από το καλύτερο.
Και έρχομαι στην αντισεισμική προστασία και κάποια σχόλια τα οποία λοιπόν θα κάνω. Είναι δικαίωμα του πολίτη. 100%. Και της κοινωνίας γενικότερα. Ουδέ μία αμφιβολία. Και είναι υποχρέωση της πολιτείας. Ουδέ μία αμφιβολία. Ερωτήματα όμως. Ως πού φτάνει η υποχρέωση της πολιτείας και πού εξαντλείται το δικαίωμα του πολίτη. Είναι καλό να λέμε ότι είναι δικαίωμά μου, αλλά όλοι ξέρετε ότι και στα δικαιώματα υπάρχουν και κάποια όρια και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις είναι, υπόθηκαν τα θέματα των παρανομιών και των αυθαιρέτων και όλα αυτά. Ακόμα υπόθηκαν ότι έχουμε γεμίσει και τους πεζοδρόμους με ζαρτινιέρες ή βγάζουμε τα τραπεζοκαθίσματα και αν τυχόν γίνει λοιπόν κάτι, ουέ και αλίμονο δεν θα μπορεί να μπει ούτε ποδήλατο εκεί μέσα. Σήμερα για να έρθω από τη Λαμπράκη με μια ελαφρά λοιπόν βροχούλα, ήταν μπλοκαρισμένη από άκρους άκρων και σκεφτόμουν, επειδή είχαμε τη συνάντηση εδώ, αν γινόταν εκείνη τη στιγμή ένα σεισμός, όλοι θα ήμασταν σαν ποντίκια μέσα στη Λαμπράκη. Δεν θα φουνιόταν απολύτως λοιπόν τίποτε. Και όπως καταλαβαίνετε, οι απώλειες σε ανθρώπους κλπ. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερες. Έχουμε και εμείς ευθύνες. Ευθύνη να απαιτούμε, αλλά ευθύνη και σαν πολίτες απέναντι στα θέματα αυτά. Θα θίξω 5 θέματα. Θα μιλήσω για ένα λεπτό για το προσδιορισμό των αρχών και των ορίων ευθύνης της πολιτείας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο του επιστού. Θα πω 2 πράγματα για τους κανονισμούς και θα ακολουθήσει για την πολιτική προστασία, την ενημέρωση για των πολιτών και το τεράστιο θέμα της αποκατάστασης. Και χρησιμοποιώ τη λέξη αποκατάσταση και όχι τη λέξη ενίσχυση, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Η πολιτεία ορίζει διαμέσου των κανονισμών και άλλων κανονιστικών διατάξεων και δόμων το ελάχιστο επίπεδο προστασίας της ζωής, της περιουσίας και των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων οικονομικών, κοινωνικών, εμπορικών, πολιτισμικών κλπ. Και το επίπεδο αυτό οφείλει να το εξασφαλίσει από όλες τις απόψεις. Και θεσμικά, παραδείγματος χάρη με τους κανονισμούς, και οικονομικά, να έχει τους πόρους, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα, αλλά και διοικητικά διαχειριστικά, δηλαδή να διαμορφώσει τις δομές εκείνες και να το πετύχει. Ερώτηση. Πώς ορίζεται το ελάχιστο λοιπόν επίπεδο. Ως μηχανικός και που χρόνια λοιπόν ασχολούμαι και με τους κανονισμούς και με όλα αυτά, σας αναφέρω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό διαστανδικά. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πιο αυστηρές, υπάρχουν άλλες χώρες που είναι λιγότερο αυστηρές. Το 10% πιθανότητα υπέρβαση στα 50 χρόνια του ελληνικού αντισεισμικού κανονισμού, παραδείγματος χάρη, είναι μια σύμβαση που κάνουμε, όχι γιατί τα κτίρια μας έχουν μια οικονομική ζωή 50 χρόνων, αλλά γιατί από τις μελέτες που έχουν γίνει συνολικά στην Ευρώπη, ξεκινώντας από την Αμερική ως συνήθως αυτά τα θέματα, αλλά και από δεκτό πλέον αυτό από όλο τον κόσμο, ότι είναι ένα επίπεδο που μπορούμε να σχεδιάζουμε σύμφωνα με τα δεδομένα που μας δίνουν οι σεισμολόγοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται για όλα τα κτίρια. Τα κρίσιμα κτίρια πρέπει να είναι 5% παραδείγματος χάρη στα 50 χρόνια, να είναι δηλαδή η πιθανότητα πιο μικρή, άρα η ασφάλεια μεγαλύτερη και ούτω καθεξής. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά. Το ελάχιστο επίπεδο δε σε ό,τι αφορά τις κατασκευές του πολιτικού μηχανικού αφορά κυρίως την μη κατάρρευση. Δεν αφορά την όχι ζημιά. Ζημιές θα έχουμε, μικρές ή μεγάλες. Αυτό που αποφεύγεται με βάση τις κατασκευαστικές διατάξεις του κανονισμού είναι να μην καταρρεύσει το κτίριο, δηλαδή προστασία της ζωής. Με όποιες αβεβαιότητες υπάρχουν. Δεύτερο, πώς εξασφαλίζεται η ισότητα απέναντι σε αυτό το έτοιμο. Εγώ μένω σε ένα σπίτι το οποίο χτίστηκε το 2010 με τον κανονισμό το σημερινό. Η αδερφή μου ζει στο σπίτι που χτίστηκε το 1959. Ποια ισότητα υπάρχει. Η απέτηση της ισότητας δηλαδή είναι κάτι σχετικό. Θα επιβάλλω ή θα απαιτήσω ως δικαίωμα την ενίσχυση. Μα αν το κάνω αυτό, γιατί είναι λογικό και είναι χρήματα του δημοσίου, αυτό σημαίνει
ότι κάποιος ο οποίος έλαβε περισσότερα μέτρα προστασίας ή έτυχε να ζει αυτά, θα πρέπει ουσιαστικά να χρηματοδοτήσει μια άλλη κατάσταση η οποία έγινε πριν από 40-50 χρόνια. Και η ίδια λοιπόν η πολιτεία θα βρεθεί σε μια τεράστια δυσκολία. Το 80% των κατοικιών της Θεσσαλονίκης είναι με τον παλαιότερο, θα είναι με τους παλαιότερους να συμβάνουν. Αν λέμε ότι θέλουμε να τα ενισχύσουμε αυτά όλα, αυτό σημαίνει ένα τεράστιο κόστος. 10-15 δισεκατομμύρια. Να τα φέρουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, όχι να τα φέρουμε ακριβώς σε αυτό το οποίο είναι τώρα. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Και αν δεν την έχουμε, τι λύσεις προτείνουμε. Άρα το θέμα της ισότητας απέναντι στην ασφάλεια ζωής, και αυτό δυστυχώς είναι σχετικό. Και το λέω αυτό με γνώση αυτού που λέω, και πιστεύω ότι η πολιτική μηχανική που είναι εδώ λοιπόν το καταλαβαίνει. Οι κανονισμοί. Οι κανονισμοί δεν είναι μόνο ο αντισεισμικός κανονισμός. Είναι ο φίλος μου εδώ, λοιπόν, πολεοδόμος, λοιπόν, Αστασιάδης. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι πολεοδομικές ρυθμίσεις σε μεγάλο βαθμό δημιουργούν προϋποθέσεις για καλύτερη ή χειρότερη σεισμική τροντότητα. Στενή δρόμη, απώλεια λοιπόν, ελεύθερων ελπιχώρων και ούτω καθεξής. Ακόμα και σχολεία τα οποία είναι κτισμένα δίπλα σε ετοιμόρροπες λοιπόν, πολυκατοικίες και μερικές φορές σε μεσοτυχία. Το σχολείο μπορεί να είναι του 2000, η πολυκατοικία από δίπλα αν πέσει την ώρα που υπάρχει λοιπόν διάλειμμα. Υπάρχουν θέματα άπειρα, άρα είναι οι πολεοδομικές, οι χωροταξικές διατάξεις, ο οικοδομικός κανονισμός που σου λέει το πόσο θα κτίσεις και πώς θα κτίσεις, πόσα τετραγωνικά λοιπόν θα καλύψεις, και φυσικά σε όλα αυτά λοιπόν από πάνω ο αντισεισμικός λοιπόν κανονισμός. Ερωτήματα. Ακολουθεί ο ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός στις σύγχρονες λοιπόν εξελίξεις? Σε πολλά ναι, σε άλλα όχι. Και υπάρχει και ένα παράλογο στην Ελλάδα, ότι για να πάρει ένας πολιτικός μηχανικός που δουλεύει ως επαγγελματίας τον Ευρωπαϊκό Αντισεισμικό Κανονισμό και τον Ευρωκώδικα, πρέπει να πληρώσει 3.000 ευρώ. Δεν μπορεί να το βρει δηλαδή από το διαδίκτυο, κάτι το οποίο θα ήταν αυταπόδεικτο. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σπασμένο από κάπου, αλλά μπορεί οποιοδήποτε υπάλληλο στην πολεοδομία να του πει τι έχει κάνει εδώ. Και το ξέρετε κύριε υποψήφια, πάρα πολύ καλά αυτό. Τι γίνεται με τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με παλαιότερους υποκανονισμούς? Νομίζω ότι το είπα το θέμα. Σημειώστε ότι αν θέλουμε ένα κτίριο του 59, του 60, του 70 να το ελέγξουμε με τον σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό, δεν το συζητάμε. Επομένως υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά που δεν μπορούμε να τα θίξουμε εύκολα λέγοντας ότι πρέπει να τα ενισχύσουμε. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα το πρέπει να το ενισχύσουμε, και φυσικά η μοναδική λύση όπως σε όλα τα θέματα το οποίο συζητάμε εδώ είναι να υπάρχει μια λογική και μια συνένεση των εμπλεκομένων όλων, της πολιτείας και των κομμάτων και των φορέων κλπ, που δυστυχώς στην Ελλάδα από ό,τι ξέρουν όλοι δεν υπάρχει. Έχει ευθύνη η πολιτεία και στα θέματα αυτά? Θα έλεγα έχει τεράστια ευθύνη στα πολεοδομικά και στα οικοδομικά, όχι τόσο στα οικοδομικά, κυρίως όμως στα πολεοδομικά και τα λοιπά. Στον οικοδομικό κανονισμό και στον αντισεισμικό κανονισμό θα έλεγα ότι είναι μάλλον και πολύ καλύτερα από ό,τι αλλού, για να λέμε και του στραβουτόβουλοι. Η πολιτική προστασία. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα. Πρώτον το θεσμικό πλαίσιο, δεύτερον τα οργανωτικά θέματα, εξειδικευμένο λοιπόν προσωπικό, χρηματοδότηση. Ας πω για το θεσμικό λοιπόν πλαίσιο. Είναι σύγχρονο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια να λέω ότι είναι τελείως απειρχαιωμένο. Και είναι απειρχαιωμένο για πάρα πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος για να το πω. Και ένα το οποίο είναι και πολύ κακό είναι ότι δεν έχει ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε τη διάθεση να εκμεταλλευτεί τις σύγχρονες υποτεχνολογίες. Σε λίγα χρόνια η πολιτική προστασία σε ό,τι σημαίνει την ενημέρωσή σας, αν θα γίνει ένα σεισμός ή όχι, θα είναι μέσα από ένα iPhone.
και θα έρχεται ακαριαία εκεί που θα κοιμάσαι, θα χτυπάει, αν πρόκειται να έρθει ένας σεισμός. Η ενημέρωση το που θα πας θα είναι μέσα στο κινητό σου. Αυτά είναι έξω από τη λογική. Και εδώ χρειάζονται χρήματα. Στην οργάνωση θα έλεγα ότι κατά τη διάρκεια του σεισμού πάει σχετικά καλά, γιατί ακριβώς έχει την εμπειρία από όλους τους προηγούμενους σεισμούς, δηλαδή να κάνει κάποια πράγματα, τις περισσότερες φορές με τον πατριωτισμό των Ελλήνων, αλλά τέλος πάντων κάτι κάνει. Προσεισμικά σημαίνει χίλια πράγματα, σαν αυτές τις μελέτες που είδατε πριν, καθόλου. Μετά τον σεισμό και μέχρι την αποκατάσταση, επίσης είναι ένα πεδίο σκοτεινό. Όταν λέω την αποκατάσταση, εννοώ την πλήρη λοιπόν αποκατάσταση. Από τι πάσχει, εκτός από τα προηγούμενα, από έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, διότι δεν μπορείς να πάρεις ένα τμηματάρχη, και δεν έχω τίποτα για τους τμηματάρχες, και να τον βαφτίσεις στρατηγό για να χειριστεί και να διαχειριστεί μια σεισμική δραστηριότητα. Πρέπει να είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, με τις γνώσεις, και να κάνουν αυτή τη δουλειά και να τους πληρώνει η πολιτεία και η κοινωνία για να κάνουν αυτή τη δουλειά και μόνο, όχι να είναι και κάτι άλλο. Και επίσης με τα μέσα. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε λοιπόν αμέσως ύστερα ένα παράδειγμα αποκατάστασης για το δίκτυο λοιπόν ίδρυσης. Στο δίκτυο ίδρυσης πρέπει να έχουμε τα συνεργεία ανάλογα με την ένταση του σεισμού που θα έχουμε, θα πρέπει να έχουμε και τα μέσα, θα πρέπει να έχουμε και τις αποθήκες. Αυτά υπάρχουν, ποιος φροντίζει για αυτά. Η πολιτεία με ποιον τρόπο φροντίζει ότι η ΕΙΑΦ θα έχει stand-by όλα αυτά για να αντιμετωπίσει ένα σεισμό 6 σε αυτό το επίπεδο με αυτές τις ανάγκες, ένα σεισμό 6,5 με αυτές τις ανάγκες, ένα σεισμό 7 με αυτές τις ανάγκες. Και φυσικά χρηματοδότηση. Δεν νοείται πολιτική προστασία, έτσι όπως είναι. Θα μπορούσα να σας αναφέρω στην λοιπόν, Ευρώπη διάφορα λοιπόν παραδείγματα, αλλά όλα τα παραδείγματα έχουν ικανούς πόρους από πίσω. Είτε σε τοπικό επίπεδο, στη Γερμανία ας πούμε, είναι σε κάθε λοιπόν καντόνι, όπου εκεί είναι, θα έλεγα λοιπόν, ο Δήμος, ας πούμε, ή η περιφέρεια που τα έχει όλα και τα φροντίζει όλα. Ή στην Ιταλία είναι το άκρος λοιπόν αντίθετο, είναι μια υπηρεσία κεντρική παρά τον Πρωθυπουργό, με υπερεξουσίες, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι καθήλοι και συμμετέχοντες λοιπόν υπουργοί και κατά κάποιον τρόπο υπάρχει στην κρίση η πολιτική προστασία σαν ομπρέλα σε όλα αυτά. Άλλη λογική τέλειως. Δεν μιλάμε για τις μελέτες, σας έδειξα μερικές, τις ξέρει λοιπόν η πολιτεία, δεν ξέρω αν τις χρησιμοποιεί, δεν τις χρησιμοποιεί. Στο θέμα της ενημέρωσης, η αρχαιολόγια είναι ένα τεράστιο θέμα. Περνάει ο χρόνος, αποκατάσταση. Το μεγάλο θέμα της αποκατάστασης είναι αν μιλάμε για αποκατάσταση ή αν μιλάμε για ενίσχυση. Είπατε εσείς, είπε και ο Βασίλης πριν, να το φέρουμε στην κατάσταση που ήταν πριν, αν πάθει λοιπόν σήμερα. Το αίτημα του πολίτη θα είναι να ενισχυθεί. Και λογικό είναι αυτό. Το οποίο όμως σημαίνει χρήματα. Και σημαίνει ότι ενδεχομένως ακόμα και η μορφολογία του κτηρίου μπορεί να λοιπόν, αλλάξει, διότι λοιπόν, η ενίσχυση θα επιφέρει και δομικές αλλαγές. Δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε κάνει βήματα με το ΚΑΝΕΠΕ και μπορώ να πω ότι αυτό είναι με πρωτοβουλία διαφόρων συναδέλφων από το Τεχνικό λοιπόν, Επιμελητήριο και από μερικά λοιπόν, πανεπιστήμια και είναι και πρωτοποριακό σε παγκόσμιο λοιπόν, επίπεδο, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό. Σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται όμως είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Οργάνωση για την αποκατάσταση, που σημαίνει αποκατάσταση αμέσως μετά βραχύευια, δηλαδή βραχυπρόθεσμη αμέσως μετά από το σεισμό, αλλά μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση που μπορεί να πάρει και κάποια χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι το θέμα της πόσο ανθεκτική γενικά είναι λοιπόν η πόλη. Έχουμε εξειδικευμένο λοιπόν προσωπικό και μέσο. Και από πού θα βρεθεί λοιπόν η χρηματοδότηση, θα είναι μόνο από το δημόσιο ή θα πρέπει με κάποιον τρόπο να εμπλακούν και οι ιδιώτες στο βαθμό που θα το θέλουν. Δεν συζητώ ότι τα δημόσια κτίρια, ό,τι είναι δημόσιο πρέπει να είναι από το δημόσιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ενίσχυση όλων των ιδιωτικών κτίριων. Για να είμαστε ρεαλιστές. Σας δείξω το θέμα της αποκατάστασης.
του δικτύου λιποτίδρευσης. Οι ζημιές θα είναι αυτές που βλέπετε με κόκκινο, ελαφρά τέλος πάντων. Την τρίτη μέρα θα είναι επισκευασμένα ένα κάποιο ποσοστό. 7 μέρες θα είναι ακόμα περισσότερο και στις 11 μέρες θα έχει αποκατασταθεί τελείως. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο κάναμε με βάση το διαθέσιμο προσωπικό και τα μέσα της ΕΙΑΔ για ένα συγκεκριμένο σενάριο λοιμοσυσμού. Αυτό πρέπει να το ξέρει η ΕΙΑΔ, πρέπει να το ξέρει η πολιτική προστασία, πρέπει να το ξέρουν οι πάντες για να μπορέσουν να κάνουν μια καλή διαχείριση της σεισμικής κρίσης. Και θα τελειώσω με ένα τελείως έτσι πρωτοποριακό. Το θέμα της έγκαιρης ειδοποίησης σε συνδυασμό με την εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο των ζημιών που θα γίνουν. Είναι μια δουλειά που έχουμε ξεκινήσει λοιπόν στο εργαστήριο σε συνεργασία με μερικά άλλα λοιπόν εργαστήρια. Με σχολεία. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι με το που θα ξεκινήσει ένα σεισμός να έχουμε τη δυνατότητα για 2-3 δευτερόλεπτα, 5-6 δευτερόλεπτα, εξαρτάται από το που θα είναι, να εκτιμήσουμε όχι το μέγεθος, αυτό αρχίζει και γίνεται σχετικά εύκολο, εύκολο, δυνατό με κάποια καλή λοιπόν αξιοπιστία. Το σημαντικό είναι όχι ότι θα γίνει ένα σεισμός 6 στα 50 χιλιόμετρα, αλλά το συγκεκριμένο κτίριο του σχολείου για τον σεισμό αυτό θα βρίσκεται στο κίτρινο, στο πράσινο ή στο κόκκινο. Επομένως, εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο των ζημιών. Εφαρμόζεται με χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε επιλέξει 3 σχολεία, ένα δημοτικό, ένα νηπιαγωγείο και ένα σύγχρονο γυμνάσιο. Αυτό που έβγαλα, λοιπόν, το 5ο. Εντάξει, δεν πειράζει. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτοποριακό. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, θα έχει η πολιτεία στα χέρια της ένα εργαλείο, ένα σημαντικότατο λοιπόν εργαλείο για κρίσιμα κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Όχι απλά να βλέπει αν θα έρθει ένας μεγάλος σεισμός, αλλά τι ζημιές για τον σεισμό αυτόν θα έχει. Σαν επίλογο αυτή είναι μια λευκή σελίδα, γιατί πιστεύω ότι είπαμε πολλά και ήδη εσείς μπορείτε σαν επίλογο να δείτε μια σειρά από θέματα.